Στα νοσοκομεία γίνεται αυτό που γίνεται. Στην υγεία γίνεται αυτό που γίνεται. Στα παιχνίδια με τα φάρμακα γίνεται αυτό που γίνεται. Χθες αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Ξανθός και η Δωρεή Αυγέρη, είχαν μια συνάντηση με τον κύριο Ντογιάκο. Μου δάνει σχόλιο για τον κύριο Ντογιάκο για το θέμα, προκειμένου να μάθουν τι έγινε με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΦΕ, το Ινστιτούτο Φαρμάκων. Λοιπόν, η κυρία Αυγέρη είναι μαζί μας, για να πληρώτρια τομεάρχης, για να δούμε. Καλησπέρα καταρχάς. Δώρα τώρα, καλησπέρα. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, διότι πρώτα δημοσιογράφος και μετά πολιτικός. Καλησπέρα, λοιπόν, Κατερίνα. Για την ακρίβεια, ήταν η αποστολή, η επίδοση ενός αιτήματος ενημέρωσης προς την εισαγγελία της του Αρείου Πάγου, στον νυν εισαγγελέα, τον κύριο Ντογιάκο, γιατί όταν καταθέσαμε την ημηνυτήρια αναφορά για τα όσα σκανδαλώδη έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο ΙΦΕΤ, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στον προηγούμενο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Τώρα, να θυμίσουμε για λίγο στους ακροατές σε τι συνίσταται το σκάνδαλο του ΙΦΕ, του Ινστιτούτου για τα φάρμακα. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά, ότι το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο είναι ένας εποπτευόμενος φορέας από τον ΕΟΦ, είναι επιφορτισμένο με μια κοινωνική αποστολή να προμηθεύει με σπάνια φάρμακα ασθενείς πάσχοντες από σπάνιες ασθένειες που δεν μπορούν να βρουν τα φάρμακα στην ελληνική αγορά, ή να διασφαλίζει την προμήθεια με φάρμακα των ασθενών όταν αυτά δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Άρα μια κοινωνική αποστολή πάρα πολύ σοβαρή. Στην ουσία, αυτά τα τελευταία τρία χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη και Υπουργείας Κικίλια Πλεύρη απόλυσε αυτό το χαρακτήρα του το ΙΦΕΤ και έγινε στην ουσία με ευθύνη διαχρονική και των δύο υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ένας οργανισμός, ένα παραϊφέτ, στο οποίο εγκαταστάθηκαν στην ουσία οι εκπρόσωποι των ίδιων των φαρμακοποθηκών, των ιδιωτικών φαρμακοποθηκών. Μάλιστα. Κάνοντας παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, κάτι το οποίο απαγορεύεται ή μάλλον επιτρέπεται υπό πολύ σκληρές προϋποθέσεις, κάνοντας απευθείας αναθέσεις, δημιουργώντας παράλληλα συστήματα μηχανοοργάνωσης, φέρνοντας προσωπικό από έξω, παρακάμπτοντας το οργανόγραμμα του ΙΦΕΤ ακριβώς για να λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στην ουσία είναι και μέλη ιδιωτικών φαρμακοποθηκών της Θεσσαλονίκης μέσα στο ΙΦΕΤ. Καταλαβαίνουμε τώρα, Κατερίνα, γιατί πράγμα γίνεται. Καταλαβαίνουμε εν μέρη. Ναι. Και πώς οδηγηθήκαμε, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας αυτός που αναπτύσσεις. Μετά ψαχνόμαστε γιατί υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας παράγοντας, έτσι δεν είναι? Φυσικά, και αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή, έχουμε κάνει άπειρες παρεμβάσεις. Υπήρξαν άπειρα δημοσιεύματα, καταγγελίες των ίδιων των εργαζόμενων, του σωματείου, κοινοβουλευτικές μας ερωτήσεις. Έγινε η μηνυτήρια αναφορά, ουδέποτε ο κύριος Πλεύρης θέλησε κάτι. Ποτέ δεν απάντησε. Και όχι μόνο δεν απάντησε, φτάσαμε στο σημείο αύριο σε ένα νομοσχέδιο που στην ουσία είναι άσχετο για μια κύρωση σύμβασης με το Ίδρυμα Σταύρος, με το Σταύρος Νιάρχος, να έρχεται αυτή η περιβόητη σκανδαλώδη διάταξη 14 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που στην ουσία να καταστήσει το ΙΦΕΤ αντικανονικά και με αυτόν τον νόμο Μητσοτάκη, ιδιωτική φαρμακαποθήκη. Μια ανώνυμη εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέσα, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα σκάνδαλα και ενώ έχουμε αυτές τις τραγικές ελλείψεις με το φάρμακο. Και στην ουσία, βέβαια, να δώσει ασυλία, να αμνηστεύσει όλα όσα έχουν διαπραχθεί, σκάνδαλα, παρανομίες, εγκλήματα, το διάστημα που σας έχω περιγράψει. Ναι. Αύριο θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει. Θα υποθούν αυτά, θα υποθούν πολλά. Ο κύριος Ντογιάκος δεν έχει απαντήσει. Τι δεν σας είπε, Δώρα, τι σας είπε χθες? Τι να σας πει ο κύριος Ντογιάκος κιόλας? Προσπαθούσαμε να αποστείλουμε το email του αιτήματος. Η γραμματεία μας έλεγε ότι δεν έχει λάβει το αίτημα. Πήγαμε, το καταθέσαμε με εντύπως. Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, για την οποία όμως οφείλω να σας πω ότι έχει παρέμβει. Και το ίδιο, και αύριο θα τα καταθέσουμε αυτά τα στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικό, γιατί είναι το Υπουργείο που επίσης έχει αρμοδιότητα εποπτείας του ΙΦΕΤ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ζητώντας και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών Ενημέρωση και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τον ΙΦΕΤ, και δεν ξέρουμε τελικά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας τι απάντησε στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί παιχνίδι μιλάμε. Και η ιστορία βέβαια αναδείχθηκε και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, αγαπητή Κατερίνα, σε αυτή την ανεξάρτητη εσωτερική ελέγκτρια που έβγαλε το πόρισμα φωτιά,
το οποίο βασιστήκαμε κι εμείς για να κάνουμε τη μηνυτήρια αναφορά, αλλά να σου πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να εκδιωχθεί καθ' κακό συγκεκριμένη ελέγχτρια και η διοίκηση του ΙΦΕΤ να έχει δώσει απευθείας ανάθεση στον κύριο Κουτούπη, πώς λέγεται αυτόν που είναι ο συνεργάτης του Μητσοτάκη. Ναι. Απευθείας ανάθεση του ρόλου της εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών του ΙΦΕΤ με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δώσαν στο Κουτούπη την εκπαίδευση αυτών που θα κάνουν τον εσωτερικό έλεγχο εντός εισαγωγικών του ΙΦΕΤ. Ο οποίος με αυτόν τον νόμο θα πάψει επίσης να υπάγεται στο νόμο του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων, δεν θα έχει εποπτεύοντα φορέα τον ΕΟΒ, δεν θα ελέγχεται από κανέναν, δεν θα λογοδοτεί πουθενά, θα κάνει απευθείας αναθέσεις, θα συνεργάζεται με όποιο δημόσιο ή νομικό, ιδιωτικό πρόσωπο θέλει, με όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θέλει, κοντολογείς, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και σε σβάρος της υγείας των πολιτών όμως. Υγείας και φυσικά. Εδώ. Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο, ας πούμε, των απευθείας αναθέσεων κτλ. Εδώ είναι όλο αυτό βαραίνει και απειλεί τους πολίτες, έτσι, στη δημόσια υγεία. Και είδαμε και προχθές τι έγινε εδώ, Ραβιέρη. Με το που ψηφίστηκε ο νόμος, ήδη έκανε συμφωνία ο Θάνος Πλεύρης και τρία μεγάλα νοσοκομεία θα αντιμετωπίσουν τα ράτζα με... μεταφέροντας τους ασθενείς στα ιδιωτικά, που είναι ένα πρώτο βήμα αυτό. Ο κύριος Πλεύρης έχει πολλά εγκλήματα στην πλάτη του και για ένα πολύ βασικό έγκλημα για το οποίο πρέπει να απολογηθεί και να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό είναι οι περισσότεροι από 20.000 θάνατοι ανθρώπων από κορονοϊό την περίοδο της υπουργίας του. Κύριος Πλεύρης, να μην αναρωτιέται για το θάνατο της Μαρίας, αλλά να λογοδοτήσει, να απαντήσει για αυτούς τους δεκάδες, τους χιλιάδες θανάτους, όπως επίσης και για τους θανάτους που οφείλονται ακριβώς στην υποβάθμιση και την υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων μονάδων υγείας. Για τους ανθρώπους που πέθαναν υποτίθεται διασωληνωμένοι μέσα σε ΜΕΘ που δεν ήταν ΜΕΘ, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η μελέτη Λίτρα, για τους ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε ΜΕΘ, για τα παιδιά που πεθαίνουν να βοήθεται και δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και σήμερα που μιλάμε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών. Και που ακόμη δεν έχει επιδεινωθεί πλήρως η κατάσταση. Δεν είναι διαρκώς επιδεινούμενη. Δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει ο χειμώνας στα δημόσια νοσοκομεία και στη δημόσια υγεία. Εγώ ξέρω πώς θα έρθει αυτή η άνοιξη και πώς θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Θα είναι ένα λυτρωτικό καλοκαίρι, γιατί ο Μητσοτάκης πέφτει, θα φύγουν και επιστρέφει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ πολύ, Δώρα Αυγέρη. Εγώ θερμά. Αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης.